Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, κάντε subscribe, γράψτε σχόλιο, κάντε κλικ στο καμπανάκι και αν σας αρέσει κάντε και ένα like στο βιντεάκι μου και επίσης, αν θέλετε μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram by AtaTV. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο με τις κακές συνήθειές μου. Αποφάσισα να κάνω αυτό, σκεφτόμουν τι άλλο να κάνω και σκέφτηκα ότι αυτό τον καιρό θα ανεβάζω βίντεο με δικά μου θέματα. Εφόσον δεν κάνω Q&A θα σας λέω από μόνος μου. Λοιπόν, θα μάθετε τις 10 κακές συνήθειές μου. Μάλλον δεν θα είναι 10, θα είναι πολύ περισσότερες, γιατί έχω πολύ περισσότερες. Και να σας πω κάτι, αυτός που έχει τις κακές συνήθειες, συνήθως δεν ξέρει ποιες είναι οι κακές συνήθειες, απλά δεν το λένε οι άλλοι. Μία κακή μου συνήθεια είναι ότι όταν θέλω να φάω τοστ, πάω στην κουζίνα, βγάζω από το ντουλάπι το ψωμί, το αφήνω στο πάγκο, γιατί δεν το βάζω ποτέ στο ψυγείο, γιατί δεν μου αρέσει έτσι, ξέρω που είναι. Παίρνω το ζαμπόν, τη γαλοπούλα, το τυρί από το ψυγείο. Εγώ η αλήθεια είναι βάζω μόνο τυρί, αλλά μπορώ να το κάνω αυτό και τα φτιάχνω τοστ αλωνών. Παίρνω την τοστιέρα μου, τα φτιάχνω όλα πολύ ωραία και όταν είναι έτοιμο το τοστ, το παίρνω, το βάζω στο πιατάκι μου και πάω στο σαλόνι. Μήπως ξέχασα κάτι? Μήπως δεν έκανα κάτι πριν πάω στο σαλόνι? Σωστά, δεν έβαλα ούτε το ζαμπόν, τυρί και γαλοπούλα ανάλογα τι έχω βάλει μέσα στο ψυγείο, ούτε έβαλα στη θέση του το ψωμάκι στο ντουλάπι. Και αυτό το κάνω από τις 10 φορές, τις 9 σίγουρα. Μία άλλη μου κακή συνήθεια που την έχω κόψει λίγο τώρα, αλλά το κάνω, αλλά όχι τόσο συχνά όσο παλιότερα, είναι όταν θέλω να βγάλω το παντελόνι μου, ας πούμε να βγάλω το παντελόνι που φοράω για να βάλω την πιτζάμα μου, το ξεκουμπώνω, το βγάζω και το κατεβάζω κάτω, το αφήνω στο πάτωμα και το αφήνω εκεί μέχρι την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε που θα με ενοχλεί όταν δεν μπορώ να περπατήσω. Μία φορά όμως, θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία, μία φορά στο παλιό μου σπίτι το έκανα αυτό. Την επόμενη μέρα είχα αποφασίσει να βάλω πάλι το ίδιο παντελόνι και έβαλα το παντελόνι μου μια χαρά, προχώρησα μέσα στο σπίτι και ένιωθα κάτι να με ξύνει. Με έξυνε και τελικά ήταν μια μικρή κατσαρίδα μέσα στο παντελόνι μου που είχε μπει μέσα στο πόδι μου, δηλαδή ήταν ανάμεσα στο παντελόνι και στο πόδι μου. Και από τότε η αλήθεια είναι το σκέφτομαι όταν το αφήνω κάτω, αλλά πολλές φορές το ξεχνάω και το κάνω ασυνείδητα. Γι' αυτό παιδιά, μην αφήνετε τίποτα κάτω. Να τα μαζεύετε επί τόπου. Όταν έμεινα καλά μόνος μου, ό,τι ρούχα έβγαζα τα άφηνα κάτω και μετά από το πάτωμα τα μάζευα, τα πέταγα σε μία πολυθρόνα που είχα, γινόταν ένα βουνό και όταν το βουνό ήταν έτοιμο να εκραγεί, το ηφαίστειο μάλλον να εκραγεί, τότε τα έβαζα όλα στη θέση τους. Γενικά είμαι πολύ νοικοκύρης. Γελάει. Με αυτά που έχω πει δεν είμαι καθόλου νοικοκύρης. Είμαι πολύ νοικοκύρης, αλλά τα ρούχα βαριέμαι η αλήθεια είναι και μπορεί να με πιάσει μία μέρα και να γίνω καλύτερος από μία καθαρίστρια. Θα κάνω δηλαδή μέχρι και τις λεπτομέρειες στο σπίτι μου να καθαρίσω. Και να πω ότι καθαρίζω συχνά και βοηθάω τη γυναίκα μου και οι άντρες πρέπει να βοηθάνε και να μην λένε εγώ είμαι άντρας και δεν κάνω τίποτα. Αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Όχι. Αν έμενες μόνος σου, τι θα έπαιρνες καθαρίστρια? Να έπαιρνες καθαρίστρια άμα έχεις λεφτά. Αλλά τι, κουλός είσαι? Τι έχεις γεννηθεί για να είσαι μόνο ξαπλωμένος σαν ένα καλαπέ, να βλέπεις τηλεόραση και να παίζεις με το κινητό? Όχι. Έχουμε χέρια πόδια και τα μαζεύουμε. Βασικά μεγάλωσα και σε μια πολύ τεχνικογένεια και αυτό έπρεπε να το κάνω γιατί η μάνα μου θα έπρεπε να γίνει χίλια κομμάτια. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αυτό προσπαθώ να μάθω και στα τρία παιδιά μου, να είναι λίγο ανεξάρτητα, αλλά προς το παρόν δεν είναι. Η αλήθεια είναι μικρά ακόμα, θα δούμε. Μία άλλη κακή συνήθεια που είναι λίγο σπαστική για τους άλλους, για μένα βέβαια δεν είναι, είναι όταν ας πούμε μιλάμε, μπορεί να μιλάω πάρα πολύ, άμα πιάσει δηλαδή το μπλα μπλα μου μπορεί να μιλάω ατελείωτα. Και η κακή μου συνήθεια δεν είναι ότι μιλάω ατελείωτα, είναι ότι μπορεί να διακόψω τον άλλο την ώρα που μιλάει. Δηλαδή μπορεί να πει
εχθές πήγα και είδα ένα παντελόνι. Αχ, αχ, θα πεταχτώ εγώ και θα πω. Αχ, 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 μην ξεχάσω να σου πω τώρα που είπες παντελόνι. Παντελόνι, έτσι κάνω. Και μπορεί να πει μετά κάτι άλλο. Α, τώρα που το είπες, να μην το ξεχάσω. Να πω και αυτό. Και συνέχεια διακόπτω, αλλά είμαι και πολύ καλός ακροατής όταν δεν μιλάω. Γιατί όταν το κάνω αυτό, ξέρω ότι ο άλλος νευριάζει. Και λέω, Κώστα, μούγκα. Και ακούω και είμαι καλός ο ακροατής. Πολύ καλός, θα έλεγα. Αλλά μετά θα πω και τα δικά μου. Η αλήθεια είναι ότι μια ζωή όλοι προσπαθούσαν να πούν τα δικά τους και εμένα ποτέ δεν με αφήνε να πω αυτά που θέλω. Και πετάχομαι τώρα να πω αυτά που θέλω και θα μην χάσω τη σκέψη μου. Μια άλλη μου κακή συνήθεια είναι ότι μπορεί να φάω κάτι πολύ αργά. Δηλαδή, δεν θα πω Κώστα, πω πήγε 10 η ώρα, δεν θα φας μια μακαρονάδα με κιμά. Άμα πεινάσω, την έφαγα. Εντάξει, όταν κάνω δίαιτα, δεν τα κάνω αυτά. Αλλά όταν δεν κάνω δίαιτα, τα κάνω. Και μετά τα αποτελέσματα είδε ότι πρέπει να κάνω δίαιτα. Άλλοι τρώνε και έχουν τύψεις και λένε τι ήθελα και το έφαγα. Να σας πω κάτι, εγώ τρώω και δεν έχω καθόλου τύψεις μετά. Αφού το ήθελα το έφαγα. Αν δεν ήθελα να μην το τρώγα. Μία άλλη κακή συνήθεια είναι ότι πίνω πολλά αναψυκτικά. Πολλά. Αυτό το πολλά είναι για άλλους λίγα, για άλλους πολλά. Για αυτούς που δεν πίνουν καθόλου πίνω πολλά. Για αυτούς που πίνουν πάρα πολύ είναι λίγα. Δηλαδή, έχω εθιστεί η αλήθεια είναι λίγο με τα αναψυκτικά. Προσπαθώ να τα ελαττώσω, να τα κόψω. Δεν θα πιω έλικια είναι παραπάνω από ένα κουτάκι την ημέρα. Δηλαδή το πιο πολύ να πιω δύο. Δηλαδή μπορεί να πιω ένα και τυχαία να έρθει κόσμο σπίτι και να πω άντε να πιω άλλο ένα. Το μέγιστο δηλαδή είναι το δύο. Το κανονικό μου είναι ένα κουτάκι την ημέρα. Και πίνω Coca-Cola. No sponsor. Αλλά πίνω και μου αρέσει πολύ. Πίνω όμως ζύρω για να μην παίρνω θερμίδες. Ξέρω όμως δεν κάνει και πολύ καλό. Αλλά τι πίνω. Αλλά τώρα το έχω βρει και πίνω τσάι. Παγωμένο τσάι για να μην πίνω Coca-Cola. Και αυτό το τσάι που πίνω δεν έχει και ζάχαρη μέσα. Και είναι και λεμόνι που ξέρω το λεμόνι κάνει και καλό. Μία άλλη κακή συνήθεια. Δεν ξέρω αν είναι συνήθεια. Είναι κάτι που με εκνευρίζει αφάνταστα πάντως. Όταν κοιμάται ο άλλος, ας πούμε, και είμαι εγώ στο σαλόνι ή είμαι στο διπλανό δωμάτιο και πρέπει να μιλήσω ψιθυριστά. Αυτό δεν το μπορώ καθόλου. Ούτε να μιλάω ψιθυριστά, ούτε να ακούω τους άλλους να μιλάνε ψιθυριστά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, κάπως λέγεται. Κάτι εδώ μέσα στο τύμπανό μου με πιάνει ένας εκνευρισμός. Δηλαδή όταν κοιμάται ο άλλος μπορεί να μιλάω χαμηλόφωνα. Χαμηλόφωνα πολύ δεκτό. Να μιλάω γεια σας τι κάνετε. Γεια σας τι κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα δούμε μια πολύ ωραία ταινία. Αλλά δεν μπορώ να μιλάω έτσι. Θέλω να δω μια ταινία. Δεν ξέρω μου γυρίζουν τα άντερα. Είναι όπως αυτό όταν ακούω κόρνες. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που όταν τα ακούνε τα αυτιά μου, δεν ξέρω γιατί, μου γυρίζει, μου χτυπάει τον τύμπανο και θέλει να ρίξω μια μπουνιά σε κάποιον. Μία άλλη κακή συνήθεια που δεν ξέρω αν είναι κακή, κακή είναι για το σώμα μας, για το εαυτό μας, για το δέρμα μας, για όλα μας, είναι ότι κοιμάμαι αργά. Κοιμάμαι αργά γιατί το βράδυ δεν νιστάζω καθόλου και ξυπνάω πρωί. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω. Πολλές φορές έχω πάει να κοιμηθώ μία φυσιολογική ώρα, 11 η ώρα και δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Μάλλον και να μπορώ να κοιμηθώ, λέω, είναι πάρα πολύ νωρίς να κοιμηθώ και δεν θα κοιμηθώ με τίποτα. Αν δεν πάει η ώρα του, το λιγότερο είναι μία η ώρα, το αργότερο είναι δύο. Όταν πάει μία, λέω, έχω λίγο ακόμα και όταν πάει δύο, λέω, είναι πάρα πολύ αργά. Βέβαια, αν δεν είχα να ξυπνήσω το πρωί, μπορεί να κοιμόμουν και εγώ στις 7 η ώρα. Και την ώρα δηλαδή που πάω να κοιμηθώ, δεν είναι ότι νιστάζω. Απλά λέω πρέπει να κοιμηθείς γιατί το πρωί δεν θα σηκώνεσαι. Όχι ότι την ώρα που κοιμάμαι το πρωί μπορώ να σηκωθώ, αλλά εντάξει, ένα 5 ώρα θα το κοιμηθώ.
Σύν ότι μέσα στον ύπνο μου μπορεί να σηκωθεί ένα από τα παιδιά και να θέλει κάτι και να φωνάζει μπαμπά ή να έρθει στο κρεβάτι μου να μην μπορώ να κοιμηθώ. Άρα το πεντάωρο μπορεί να γίνει τετράωρο. Γι' αυτό, παιδιά, να κοιμάστε. Εσείς που κοιμάστε, σας ζηλεύω αφάνταστα. Και κάθε μέρα λέω, Κώστα, σήμερα θα κοιμηθείς νωρίς. Αυτό δεν υπάρχει ποτέ. Είπα, θα δω, παιδιά, σας το λέω, σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς. Και θα σας το γράψω κάτω από το σχόλιο, κοιμήθηκα ή όχι. Εχθές, ας πούμε, έβλεπα τηλεόραση, πήγε 11 η ώρα, 11.30 μάλλον η ώρα. Λέω, εντάξει, μέχρι τις 12 θα κάτσω να παίξω λίγο με το κινητό και μετά θα κοιμηθώ. Κοιμήθηκα πάλι 2 η ώρα. Έβαλα και λίγο Netflix και ξέρεις τι γίνεται μετά. Άμα κάτσεις έτσι αργά, ας πούμε έχεις φάει το βραδινό σου 9 η ώρα και κατά τις 1 η ώρα αρχίσεις και πεινάς πάλι. Γιατί έχεις χωνέψει αυτό που έφαγες σε 9 η ώρα και θέλεις να ξαναφάς. Και λες να φάω τώρα, να μην φάω. Μπορώ να μην φάω αυτό που ήθελα η αρχή, μπορώ να φάω κάτι λιγότερο ή άμα πεινάω τόσο πολύ και δεν κάνω δίαιτα, καλά άμα δεν κάνω δίαιτα το τρώω κανονικότατα. Άλλη μια κακή συνήθεια που έχω, που αυτό αφορά εμένα, αλλά επηρεάζει και τους άλλους, είναι ότι δεν παίρνω τηλέφωνα. Δηλαδή, έχω ας πούμε 10 φίλους, έχω 3 αδέρφια, μία μαμά. Δεν θα σηκώσω πολύ εύκολα το κινητό να πάρω κάποιον. Μπορεί να του στείλω ένα μήνυμα και πάλι μπορώ να πω, α, σήμερα γιορτάζει παράδειγμα ο Δημήτρης. Κάτσε, θα του στείλω το, μην το ξεχάσω, να του στείλω το μεσημέρι ένα μήνυμα. Το μεσημέρι, εκείνη την ώρα το θυμάμαι πάλι, λέω να μην το ξεχάσω, του στείλω το απόγευμα ένα μήνυμα. Μετά πάει το απόγευμα και λέω, οχ, μην το ξεχάσω μέχρι το βράδυ να το έχω στείλει. Και περνάει μία μέρα, περνάει δύο μέρες και λέω, δεν το έστειλα. Γενικά δεν το έχω πολύ με το τηλέφωνο, οι φίλοι μου παραπονιούνται πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν τους σκέφτομαι, τους σκέφτομαι, αλλά εκεί την ώρα που το σκέφτομαι δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να τους πάρω. Και μετά λέω θα τους πάρω μετά, θα τους πάρω μετά, θα τους πάρω μετά και δεν τους παίρνω ποτέ. Γι' αυτό μπορεί σε μία μέρα να τους πάρω όλους, έχω τύψεις και λέω δεν τους πήρα, κάτσε να τους πάρω έναν ένα να δω τι κάνει. Κανονικά πρέπει να τους πάρουμε έστω να δούμε αν είναι καλά ή όχι. Όχι μόνο όταν χρειαζόμαστε κάτι. Είναι μια κακή συνήθεια που το έχω όχι μόνο με τους φίλους μου, το έχω και με την μάνα μου και με τα αδέρφια μου και με όλους. Είναι μια κακή συνήθεια που έχω, που ντρέπομαι να την πω λίγο, αλλά θα την πω. Λοιπόν, έμεινα πολλά χρόνια μόνος μου, να το ξεκινήσω λίγο πιο πριν, και όταν μένεις μόνος σου, όταν πας στο αλέτα, λες ποιος θα σε δει, δεν χρειάζεται να κλείσω την πόρτα. Και αυτή η συνήθεια έχει μείνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή πάω τουαλέτα για το ψηλό μου, να κατουρίσω τέλος πάντων, να το πω πιο φυσιολογικά, πάω να κατουρίσω και λέω εντάξει μωρέ ποιος θα με δει, όλοι μέσα είναι, και αφήνω την πόρτα ανοιχτή. Αλλά και πάλι δεν το λέω ακριβώς εντάξει ποιος είναι, ποιος θα με δει, πάω μέσα και ντου κάνω τη δουλειά μου και μετά βγαίνω. Εντάξει, άμα ξέρω ότι είναι ξένος κόσμος σπίτι, λέω Κώστα, είναι κόσμο στο ξένο σπίτι, κλείσε την πόρτα. Εντάξει, το χοντρό το κλείνω και κλειδώνω κιόλα. Γιατί εγώ δεν θέλω να μπει μέσα κανένα κατά λάθο και να με δει, αλλά στο κατούριμα ξεχνιέμαι. Μπαίνω μέσα, κατουράω. Βέβαια, πάντα έχω την πλάτη μου προ την πόρτα. Δηλαδή, και να έρθει κάποιο, θα δει την πλάτη μου. Δεν θα δει κάτι άλλο, την πλάτη μόνο. Και έτσι. Έχω άλλη μια κακή συνήθεια που είναι λίγο ντροπιαστική, αλλά τι να κάνω, πρέπει να την κόψω κι αυτή. Μία άλλη κακή συνήθεια που την είπα και κάπως με κάποιο τρόπο πριν, είναι ότι ξεχνάω αφάνταστα. Μπορείς να μου πεις Κώστα, όταν φεύγεις πάρε και τα σκουπίδια, θα πω ναι, μπορεί να μου έχει βάλει η γυναίκα με τα σκουπίδια δίπλα από την πόρτα, να ρίξω την πόρτα και να φύγω. Και τα σκουπίδια να μην τα έχω πάρει. Μπορεί να μου πει η γυναίκα μου Κώστα, όταν έρχεσαι φέρε και λίγο ψωμί. Πάω σπίτι, μου λέει πού είναι, λέω ποιο. Αυτό που σου είπα, λέω τι είπες, ψωμί. Α, το ξέχασα. Λοιπόν, όλο ξεχνάω, αφάνταστα, μικροπράγματα. Πράγματα που είναι πιο σοβαρά δεν τα ξεχνάω μάλλον, ελπίζω.
αλλά ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, αυτός ο εγκέφαλος δεν καταχωρεί πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Καταχωρεί όσα θέλει. Και μετά λέω, όχι ρε. Και αυτό από τη μία και κουραστικό και για μένα, γιατί μπορεί να είναι κάτι που πρέπει να κάνω πριν πάω στο σπίτι, το ψωμί το λιγότερο, να είναι κάτι πιο σοβαρό και να φύγω ξανά από το σπίτι και να κάνω αυτό που ξέχασα. Γενικά ξεχνάω πάρα πολύ και δεν ξεχνάω, είναι κληρονομικό νομίζω, γιατί όλη η οικογένειά μου ξεχνάει όσο ξεχνάω, άρα κάτι έχει το DNA μου. Όμως θυμάμαι και πολλά πράγματα, δηλαδή αν μου πεις τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι θα σου πω τι έγινε, αλλά θα σου πω από μόνος μου πολλές ιστορίες που μπορείς να τις έχεις ξεχάσει. Έχω μία φίλη που θυμάται τα πάντα, θυμάται λεπτομερώς τα πάντα και ημερομηνίες και όλα. Θυμάσαι πέρσι από ποιο μαγαζί είχα πάρει αυτή την μπλούζα? Περίμενε, θα σου πω. Θυμάμαι ότι ήταν Τετάρτη 18 Αυγούστου. Ναι, μετά το 15 Αυγούστου είχαμε πάει μαζί στο τέτοιο και είχαμε πάρει αυτό και ήταν μεσημέρι αν δεν κάνω λάθος, λίγο πριν κλείσει. Εσύ δεν θυμάσαι τίποτα, θυμάσαι μόνο ότι είχες αγοράσει μία μπλούζα. Όλα τα άλλα, ούτε ώρα, ούτε μέρα, ούτε πού, ούτε γιατί την αγόρασε αυτή την μπλούζα και πού βρήκες τα λεφτά και την αγοράσε αυτή την μπλούζα. Αυτή θυμάται μέχρι και ποιο ψίχουλο είχαμε συναντήσει στον δρόμο. Δεν ξέρω. Μήπως είμαι εγώ τελικά ο χαζός. Και η τελευταία μου συνήθεια που είναι πολύ κακή και όσοι δεν την κάνετε, μπράβο σας, όσοι είστε στην αρχή, σταματήστε το, είναι το τσιγάρο. Καπνίζω πολλά χρόνια. Για την ηλικία μου είμαι 34 χρονών, μισό, 34 μισό ετών και καπνίζω κανονικότατα από τα 17 μου. Κανονικότητα όχι, εννοώ ότι έχω πάρει τσιγάρο, ότι έχω πάρει πακέτο από τα 17 μου. 17 με 18 έκανα πάρα πολύ λίγα, δηλαδή την ημέρα έκανα 2-3 τσιγάρα, από τα 18 και μετά κανονικότατα. Από τα 19 έως τώρα κάνω καπνό. Καλό είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά έμαθα τον καπνό, ενώ στρίβω τσιγάρο και κάνω καπνό. Πολύ κακή αυτή η συνήθεια, πάρα πολύ κακή. Έχω επιχειρήσει 2 φορές να την κόψω. Μία φορά για 15 μέρες και άλλη μία φορά για 6 μήνες με τη βοήθεια ηλεκτρονικού τσιγάρου, που έκανα και αυτό ελάχιστο, στην ουσία δεν το έκοψα, έκανα ηλεκτρονικό τσιγάρο και έκανα διάσπαρτα, δεν έκανα καθόλου τσιγάρο, διάσπαρτα έκανα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τσιγάρο κανονικό καθόλου και δοκίμασα μετά από 6 μήνες να κάνω ένα και το ένα έγινε 2 και το 2 έγινε 10 και καπνίσα πάλι κανονικά. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα να καπνίζω στην αρχή, όταν έκανα τα 1-2, ήμουνα πολύ δυνατός με την έννοια θα μπορούσε κάποιος, αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε Κώστα κόψτο, έλεγα σιγά το κόβω, δεν με νοιάζει. Ήρθε η αδερφή μου δηλαδή και μου το είπε, αλλά εγώ δεν. Λέω εντάξει μωρέ θα το κόψω σε λίγες μέρες. Το σε λίγες μέρες έγινε σε λίγους μήνες, σε λίγους μήνες έγινε ένα χρόνο, 2-10 και έχω φτάσει τώρα, δεν ξέρω το μέτρημα, 10-14 και 3-17 χρόνια καπνίζω. Πιο πολύ από τη ζωή μου, τη μισή ζωή μου μάλλον, καπνίζω. Απίστευτο. Η αλήθεια δεν κάνω πάρα πολλά, δεν ξέρω το πόσο είναι τα πολλά και λίγα. Κάνω περίπου στα 11 με 12 τσιγάρα την ημέρα. Σε φυσιολογικές συνθήκες. Σε μη φυσιολογικές μπορεί να κάνω 20 και παραπάνω μπορεί. Συνήθως κάνω 11 με 12. Τα μετράω κιόλας γιατί έχω άγχος, δεν θέλω να καπνίζω πολύ. Όσοι το έχετε κόψει, συγχαρητήρια. Θα το κόψω κι εγώ. Και όταν το κόψω, θα κάνω και ένα βίντεο και θα σας πω, σας έχω μάρτυρες. Και βέβαια δεν καπνίζω ποτέ μέσα στο σπίτι. Από τότε που η γυναίκα μου έμεινε έγκυος στο πρώτο μου παιδί και έχουν περάσει τώρα ήδη 7 χρόνια, σταματήσαμε να καπνίζουμε μέσα στο σπίτι. Καπνίζουμε μόνο στο μπαλκόνι. Αυτές λοιπόν ήταν οι κακές μου συνήθειες. Γράψτε μου κι εσείς
τι κακές συνήθειες έχετε και ποιες από αυτές σας φάνηκαν περίεργες ή τις έχετε κι εσείς αυτές τις συνήθειες που έχω κι εγώ ή σίγουρα θα έχω κι άλλες, η αλήθεια είναι, απλά είπα να μην ρωτήσω τη γυναίκα μου, είπα θα βρω μόνος με τις κακές συνήθειες. Η αλήθεια είναι δεν έχουμε πολύ καλή αυτογνωσία στις κακές συνήθειες. Παιδιά, από εδώ και πέρα μόνο καλές συνήθειες. Αυτά όλα που έχω θα προσπαθήσω να τα αλλάξω, αλλά εδώ δεν τα άλλαξα ποτέ μου, δεν νομίζω να τα αλλάξω τώρα. Μπορεί να φτιάξω μόνο τα αναψυκτικά ίσως και να κοιμάμαι νωρίς ίσως. Εντάξει, μπορεί να κλείνω και την πόρτα στην τουαλέτα ίσως. Το ψωμί μπορεί να το βάζω στη θέση του ίσως. Να μιλάω πολύ και να πετάω με συνέχεια μπορεί ίσως να το ελαττώσω. Το τσιγάρο θα το κόψω κάποια στιγμή. Το παντελόνι θα το αφήνω πάνω στην πολυθρόνα. Και τηλέφωνα θα τους παίρνω όλους. Από αυτά που είπα να αμφιβάλλω άμα αλλάξω τίποτα. Κάθε Τρίτη αποφάσισα να σας ανεβάζω ένα προσωπικό μου βίντεο. Λοιπόν, γεια σας.